κάποια στιγμή. Βέβαια, θα δούμε αργότερα το αποτέλεσμα. Το ταμείο θα γίνει όταν κλείσουμε εβδομάδα, έτσι. Έτσι. Για να έχουμε. Μας έλεγε ο κύριος Σύψας νωρίτερα, Παρασκευή, Σάββατο θα έχουμε τα στοιχεία μια πρώτη για το πρώτο κύμα και τις πλατείες. Ναι. Δείχνει να είναι καλά. Και αυτό είναι καλό. Δείχνει η μεγάλη πλειοψηφία συνεχίζει να πειθαρχεί και να δίνει έμφαση στην ατομική ευθύνη. Mm-hmm. Εντάξει, είχαμε αυτά τα μεμονωμένα φαινόμενα των μικρών πλατειών. Να πω μια καλημέρα και στον κύριο Λοβέρδο και στον κύριο Φίλη. Καλημέρα σας, κύριοι. Καλή σας μέρα σας. Ερχόμαστε, Λαμπαμπή. Λοιπόν, τα οποία δεν πιστεύω ότι περιθωριακά φαινόμενα ήταν, δεν δίνουν τον τόνο. Δεν χρειάζεται η αστυνομία εκεί, χρειάζεται η αστυνόμευση όπου υπάρχει παραβατικότητα. Και μέχρι εκεί. Δεν χρειάζεται. Όχι στι πλατείε, λέει πάλι ο άλλο να πιει ένα ποτό, για παράδειγμα. Ναι. Για μα και δεν, η αστυνομία δεν παρενεύει κιόλα αυτά. Αυτό λέω. Α αποφεύγεται η παρουσία, αλλά επιβάλλεται η αστυνόμευση όπου υπάρχει παραβατικότητα. Εντάξει, τώρα στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, στην Κυψέλη, έγινε ένα ψηλό χαμό. Εκεί βγήκαν μολότο, βγήκαν άλλα πράγματα. Δεν είναι το ίδιο. Αντώνη, τι λε. Νομίζω ότι δεν πέτυχε το μέτρο να ανοίξουν οι μόνοι πλατείες. Και άκουσα ακριβώς αυτό που είπε ο κ. Σύψα σε σένα και σχεδόν το παραδέχτηκε. Γιατί όταν αφήνεις τον κόσμο να βγει έξω και καλά κάνεις, κάπου πρέπει να πάει. Στη Γλυφάδα του Σαββατοκύριακου είχε 1.000 άτομα κάθε πλατεία. Mm-hmm. Και προφανώς και καλά, και γιατί να πάει, δεν είχε πάει η αστυνομία. Νομίζω ότι το άνοιγμα της εστίασης με τα μέτρα τα απαραίτητα θα βοηθήσει να μην υπάρχει αυτός ο συνωστισμός. Όπως και των παραλίων των οργανωμένων. Και αυτό επίσης είναι λίγο ακατανόητο. Βεβαίως. Γιατί πήγα στο Σούνιο μια βόλτα το Σαββατοκύριακο και όταν ερχόμουν ήταν ένας πας στον άλλος ωραίες παραλίες. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν να εξεταστούν αυτά τα μέτρα. Εγώ αγαπητέ Δημήτρη, παρά την καλή προσπάθεια της πρώτης φάσης, βλέπω αρκετά λάθη στο άνοιγμα τακτικής. Στα επόμενα βήματα, λες. Και μισόντα, για τη μάσκα και λάθη, για διάφορα. Είναι λάθη ή είναι αναπόφευκτα πράγματα από τη στιγμή. Όχι, λάθη σε αποφάσεις. Θα σου πω γιατί και πριν. Ποιο είναι το λάθος. Να μην περιμένουν και πολύ. Θα σου πω ποιο είναι το λάθος. Ας πούμε, είναι γνωστό ότι η απόφαση για τις μάσκες που πήγε και ήρθε 2-3 φορές συμπλήν, πιάρθηκε με μία ψήφο διαφορά. 12-13. Που δείχνει μια διχογνωμία. Εγώ λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, δεν βλέπω να λειτουργεί η μάσκα. Ούτε στα εστιατόρια, ούτε στα παρασκευαστήρια. Σε λίγους χώρους. Εκείνο που πρέπει να επιμείνει η κυβέρνηση και εμείς ως πολίτες να τηρήσουμε είναι δύο πράγματα. Υγιεινή και αποστάσεις. Ακριβώς. Τα χέρια λοιπόν και γενικότερα υγιεινή και αποστάσεις. Νομίζω ότι μετά τις 15 Ιουνίου θα δείτε, εκτιμώ ότι η μάσκα θα είναι εντελώς προορητική γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει στους επαγγελματικούς χώρους. Ναι. Άρα λοιπόν η ατομική ευθύνη, αυτό που λέμε, αποτέλεσε και αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης, κατά τη γνώμη μου, είναι το πιο σημαντικό. Mm-hmm. Όπως την επιδείξαμε το προηγούμενο διάστημα, εάν στις νέες συνθήκες ο καθένας από εμάς το κάνει, νομίζω ότι θα κερδίσουμε και αυτή τη μάχη. Ό,τι το δυνατό. Κύριε Λοβέρδο, τι λέτε? Πώς ήταν αυτή η πορεία, πώς πήγε το δεύτερο κύμα, πώς πήγε το επόμενο στοίχημα, τι λέτε? Νομίζω ότι μέχρι στιγμής πηγαίνει καλά, αλλά δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε. Τα πράγματα δεν είναι απλά και δεν έχουμε τελειώσει με τον ιό, όπως κάποιοι ψευδώς υποστηρίζουν. Mm-hmm. Αντιθέτως, το πρόβλημα είναι ακόμα μπροστά μας. Είδατε τι έγινε στη Νότια Κορέα, μια χώρα πρότυπο για την αντιμετώπιση της πανδημίας, η οποία ξαφνικά είχε μια έκρηξη κρουσμάτων από μερικά μεμονωμένα περιστατικά. Σε ένα νυχτερινό κέντρο, ένας μόνο άνθρωπος, μόλις είναι 85. Βεβαίως. Αυτά να μην γίνουν και στην Ελλάδα. Πρέπει να τα αποφύγουμε. Και δυστυχώς αυτή η ιστορία με τις πλατείες νομίζω ότι μπορεί να φέρει πολύ μεγάλους κινδύνους. Mm-hmm. Θα συμφωνήσω με αυτό που είπε ο κύριος Δελατόλας, ότι ίσως τα μαγαζιά εστίασης, τα οποία δεν τα βρίσκω πιο επικίνδυνα από τις πλατείες, ίσως θα έπρεπε να ανοίξουν νωρίτερα. Mm-hmm. Τα εξετάζεις και αντίστοιχα κάτι που σκέφτεται η κυβέρνηση γύρω για τις 25 του μήνα, κάπου εκεί. Βέβαια, μέχρι τότε θα έχει κυλήσει πολύ νερό και ο κόσμος θα συνεχίζει να πηγαίνει στις πλατείες και στις παραλίες. Κύριε Φίλη, τι λέτε, εσείς είχατε εντοπίσει από την αρχή κάποιες αντιρρήσεις, μάλλον κυρίως για τα σχολεία. Αλλά θα ήθελα ένα συνολικό σχόλιο τώρα για το πώς έχουμε πάει. Εντάξει, η αναζωπίωση, όπως σωστά είπατε κι εσείς και οι άλλοι προσκεκλημένοι σας, ελοχεύει. Είμαστε πολύ πολύ ακόμα στην αρχή. Αν δεν βρεθεί το εμβόλιο, το πρόβλημα παραμένει πολύ σοβαρό. Mm-hmm. Βεβαίως υπάρχουν αντιφατικές κινήσεις. Δεν μπορεί κανένας να λέει, και ορθά λέμε όλοι ότι πρέπει να προσέχουμε, να λέει όμως δεν πάει να μην πηγαίνουν στην πλατεία τα παιδιά, αλλά να πηγαίνουν στην εκκλησία και να κοινωνούν οι πολίτες, οι πιστοί. Ποιος το λέει αυτό? Δεν το λέει κανείς αυτό. Δεν θα ανοίξουν εκκλησίες μεθαύριο.
Εκκλησία δεν ήξερα, αλλά δεν άκουσα καμιά πρότροπη εάν, πηγαίνετε εάν, να κοινωνήσετε. Με επιτρέπετε, εάν γίνει λειτουργία, υπάρχει και κοινωνία. Ναι. Δεν υπάρχει λειτουργία χωρίς κοινωνία. Mm-hmm. Και αυτό είναι αντιφατικό, το καταλαβαίνετε. Άρα να μην ανοίξουν οι εκκλησίες, δηλαδή τι θα κάνουμε. Όχι, άρα η κοινωνία μπορεί να γίνει ένας μηχανισμός μετάδοσης της νόσου. Το έχουν πει δεύτερο. Όμως οι καθηγητές και οι λοιμοξιολόγοι και οι ειδικοί, έχουν δώσει οδηγίες για αυτά τα θέματα. Μα και η ίδια η ιεραρχία, νομίζω, Νίκο, ότι έχει δώσει κάποιες συστάσεις. Η ιεραρχία επιμένει ότι δεν υπάρχει, και σωστά την πλευρά της το λέει, είναι δογματική αρχή αυτή, λειτουργία χωρίς μετάληψη. Αυτό είναι σαφές. Άμα λοιπόν αρχίσει η λειτουργία, θα έχει και μετάληψη. Επομένως το φοβάστε, λέτε αυτό. Βεβαίως το φοβάμαι. Δεύτερον, τα σχολεία. Ανοίγουν, είναι ένα ρίσκο αχρίαστο. Μακάρι να είναι μαζί μας ο καιρός. Μα λέτε, γιατί το λέτε αυτό, κύριε φίλε? Εγώ είδα άψογη η διαδικασία μέχρι τώρα τουλάχιστον. Θα δούμε την άλλη Δευτέρα τι θα γίνει. Θα ακούσετε. Λέω, είναι ρίσκο. Δεν λέω ότι ρίσκο είναι όλα, κύριε φίλε. Όλη ζωή μας είναι ένα ρίσκο. Είναι σε όλα ρίσκο παίρνουμε. Προσέξτε. Πώς θα γίνει? Ένα λεπτό, κύριε οικονόμου. Ένα λεπτό. Μιλάμε για μάθημα 6 ημερών στην ουσία. Διότι είναι. Μετά εκπεριτροπής, μετά εκπαιδευτικής, διότι βγάζουμε από μέσα το σύλλογο των καθηγητών που θα συνδυάζει τη βαθμολογία, την πρώτη, την τελευταία μέρα βγαίνουν αυτά, άρα μένουν 6 μέρες. Αξίζει για 6 μέρες, έχει παιδαγωγική αξία οι 6 μέρες μέσα σε ένα μήνα. Μα είναι όμως μόνο παιδαγωγική αξία, κύριε φίλη, ή είναι και η επιστροφή σε μια πραγματικότητα? Δηλαδή, εμείς επιστρέφουμε στις δουλειές μας. Τα παιδιά δουλειά τους είναι το σχολείο. Πρέπει να γυρίσουμε στις ζωές μας. Αυτό δεν λέμε. Ένα λεπτό. Η επιστροφή στην κανονικότητα, ποια κανονικότητα? Στην κανονικότητα της ανεργίας, το καταλαβαίνετε. Πάμε σε πολύ δύσκολες μέρες. Μην το κρύβουμε από τα παιδιά, αλήθεια, το καταλαβαίνουν τα παιδιά. Αυτό, βεβαίως. Η επιστροφή λοιπόν σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, οι μικρές ηλικίες, οι σταθμοί ροπαιδευτικοί και οι δημοτικοί και τα δημοτικά θα ανοίξουν, δεν θα ανοίξουν από ό,τι φαίνεται. Εκεί είναι το πρόβλημα που κάποιου εμπόδιου για να επιστρέψουν οι γονείς στις δουλειές τους. Δεν είναι στα παιδιά τους έφηβους το πρόβλημα. Μάλιστα. Άρα η συζήτηση λοιπόν γίνεται με πολιτική σκοπιμότητα. Mm-hmm. Δεν γίνεται ούτε για οικονομικό ούτε για εκπαιδευτικό όφελος. Είναι πολιτική σκοπιμότητα. Mm-hmm. Να δημιουργηθεί μια εικόνα μιας επίπλαστης κανονικότητας. Είναι σωστό να λειτουργούμε έτσι? Νομίζω είναι λάθος. Νομίζω ότι υπάρχει διάσταση εμπειρογνωμόνων γιατρών σε όλο τον κόσμο. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Για τα σχολεία υπάρχει. Θα μπορούσα να αντιδεχτώ την κριτική του κυρίου Φίλη, εάν ταυτοχρόνως αυτή η κριτική συνοδευόταν με τη μη συμμετοχή σε συγκεντρώσεις πολιτικά οργανωμένες, οι οποίες δεν τηρούν κανέναν από τους κανόνες που τηρούνται στα σχολεία. Όπως έγινε, λες, στο Σύνταγμα. Ακριβώς. Ναι. Δεν μπορούν να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Mm-hmm. Και όταν τα παιδιά, συγγνώμη Γιάννη, πρέπει και για ψυχολογικούς λόγους να βγουν από τα σπίτια και εφόσον τηρηθούν οι κανόνες, είναι στοιχείο της όποιας κανονικότητας στην οποία μπορούμε ακόμα να επιστρέψουμε. Mm-hmm. Μου επιτρέπετε πάνω σε αυτό. Μια δημοκρατία ζωή μας χωρίζει τον Παναγιώτου. Μισό λεπτό να πει, να κάνω δύο παρατηρήσεις και θα μιλήσετε, λάτε. Γιατί υπάρχει δυσκολία με το Skype. Ο Νίκος Φίλης έχει πολλές φορές ασχοληθεί με δύο πράγματα κατά τη διάρκεια της επιδημίας που στο ένα νομίζω έχει δίκιο και φαίνεται έχει αποτέλεσμα. Αυτό με τα σχολεία τα δημοτικά. Εκτιμώ ότι μετά και από πολλές άλλες αντιδράσεις και επιφυλάξεις δεν θα ανοίξουν. Δεν θα ανοίξουν. Αυτό είναι το ένα. Όσο αφορά τις εκκλησίες, με τις παλινοδίες ορισμένων ιεραρχών και όχι βέβαια της ηγεσίας της Εκκλησίας, νομίζω ότι δεν είναι τεράστιο πρόβλημα η μια ώρα 10-15 20 ανθρώπων που θα πάρουν την Θεία Μετάληψη, διότι εκεί μπορεί να τηρηθούν και αποστάσεις πιο εύκολα. Νομίζω δεν είναι το μεγάλο ζήτημα αυτό. Οι παρατηρήσεις καλό είναι να γίνονται, γιατί αποφεύγεις το μεγάλο συνέστημα. Κύριε Λοβέρδο, το πρόβλημα στη μετάληψη δεν είναι η ουρά, είναι το σάλιο. Καταρχάς, να δώσω δύο διευκρινήσεις πολύ σημαντικές. Η πρώτη είναι ότι τα σχολεία ανοίξαν επειδή έπρεπε σιγά σιγά να μπούμε ξανά στην κανονικότητα σε όλους τους τομείς. Είναι προτιμότερο τα παιδιά να αρχίσουν έστω και για ελάχιστες μέρες να πάνε στο σχολείο παρά να μείνουν 6 μήνες εκτός σχολείων συνολικά. Και να δουν και πώς θα αντιδράσουν στη νέα πραγματικότητα οι σχολικές μονάδες. Και αντέδρασαν την πρώτη μέρα πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Όσον αφορά τώρα τον κίνδυνο μετάδοσης, θεωρώ πως η άποψη αυτή, δεν λέω πως είναι υποκριτική ο κύριος Φίλης, αλλά είναι υποκριτική σαν στάση ορισμένων να λένε θα μεταδοθούν στις αίθουσες των σχολείων που αυτή τη στιγμή υπολειτουργούν εκ των πραγμάτων. 5 άνθρωποι, 4 γίνονται σε κάθε τάξη. Είναι πολύ πιο επικίνδυνο αυτό που κάνει αύριο με τη συμμετοχή και του ΣΥΡΙΖΑ η ΟΛΜΕ που κατεβαίνει στους δρόμους. Έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες περισσότερες
σε διαδηλώσεις και συλλαλητήρια. Αυτό, Γιάννη, αυτό που θέτει και η ΟΛΜΕ και κάποιοι γονείς είναι όμως ένα θέμα, το θέμα της βιντεοσκόπησης. Το βλέπω και σε εφημερίδες της αντιπολίτευσης σήμερα. Έλεος πια. Για το θέμα των προσωπικών δεδομένων και όχι μόνο. Αυτή η υποκρισία ότι μας παρακολουθούν δήθεν τα δικαιώματα μας, σεξιστές, ρατσιστές, φασίστες, ας σταματήσει πια αυτή η υποκρισία. Και όσο αφορά τις εκκλησίες, οι πιστοί έκαναν πολύ μεγάλη υπομονή και μπράβο τους όλο αυτό το διάστημα που περάσαμε από ένα Πάσχα με τις κλειστές εκκλησίες. Και μπράβο τους. Ήταν πολύ υπεύθυνη στάση και της εκκλησίας και των ιεραρχών και των παπάδων και των πιστών. Επιτέλους οι εκκλησίες πρέπει να ανήκουν. Μάλιστα. Κύριε Φίλη. Θα ήθελα δύο πράγματα να σημειώσω. Να. Το πρώτο, αλίμον αν θεωρούμε ότι η δημοκρατία πρέπει να μπει σε καραντίνα και δεν πρέπει να γίνονται κινητοποιήσεις. Κινητοποιήσεις. Ναι, αλλά να τηρούνται και κάποια μέτρα, κύριε Φίλη. Όχι, δεν είναι στα σχολεία αυτό. Μου επιτρέπετε. Ο ένας πάνω στον άλλο. Μην εξεγείρεστε, κύριε Λοβέρδο. Είναι μία πρωί-πρωί. Λοιπόν, οι κινητοποιήσεις πρέπει να γίνονται. Είναι το σύνταγμά μας, είναι η δημοκρατία μας. Δεν γίνονται έτσι στα κουτουρού. Τις προκαλεί η κυβερνητική πολιτική. Ναι, ναι. Και σε σχέση με την ανεργία των ανθρώπων, αλλά και σε σχέση με τη βιντεοσκόπηση και την ζωντανή μετάδοση. Γιατί σας ανησυχεί τόσο πολύ, κύριε Φίλη? Είναι κάτι πρόσχερο και γίνεται για λόγους πρακτικούς, από ό,τι έχω καταλάβει. Δεν θα είναι κάτι που θα μείνει στα σχολεία. Η βιντεοσκόπηση και η ζωντανή μετάδοση του μαθήματος δεν είναι μάθημα. Είναι reality. Μετατρέπει. Μα πού στην τηλεόραση μεταδίδεται? Στα παιδιά μεταδίδεται. Στα σπίτια τους. Μεταδίδεται σε όλη τη γειτονιά. Προσέξτε. Στην οθόνη των παιδιών. Του σπιτιού. Ναι. Στην οθόνη του σπιτιού και σε οποιοδήποτε μπαίνει μέσα. Οποιοδήποτε. Αυτό δεν είναι ποιος μπορεί να μπει μέσα. Ποιος οποιοδήποτε μπορεί να μπει. Στο μάθημα. Εκτός από τους καθηγητές και τα παιδιά. Ποιος άλλος θα μπει μέσα. Θα ακούσετε. Το μάθημα γίνεται και χρειάζεται μια σχέση εμπιστευτικότητας ανάμεσα στα παιδιά και τον εκπαιδευτικό. Τι συνωμοτικούς κανόνες λέμε. Μάθημα γίνεται, κύριε Φίλη. Θα ακούσετε λίγο, κύριε Φίλη. Μα τι να ακούσουμε. Να ακούσουμε, αλλά να λέμε κανονικά πράγματα. Με μάθημα να μιλάμε, λοιπόν. Για μάθημα. Ωραία. Το μάθημα δεν γίνεται με τρίτους μπροστά. Με γονείς, με κακόβουλους, με τη γειτονιά. Μα ποιοι είναι αυτοί οι κακόβουλοι? Οποιοσδήποτε μπορεί να πει. Βλέπετε συνωμοσιολογίες πολλές, κύριε Φίλη, γύρω από αυτά. Δεν ξέρω. Και ευτυχώς υπάρχει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία έχει ζητήσει συγκεκριμένες διασφαλίσεις. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Όπως είναι για παράδειγμα η έκθεση αντικτύπου. Δεν υπάρχει. Μισό λεπτάκι. Υπάρχει καταρχήν έγκριση από μια αυστηρή αρχή, όπως είναι δεν η Αρχή Προστασίας. Δεν υπάρχει έγκριση. Υπάρχει διαβούλευση. Διαβούλευση και υπάρχει ένα πράσινο φως. Από εκεί και πέρα, εάν έχουμε τη διάθεση. Να καταθέσει την απόφαση της αρχής, ποια είναι. Ναι. Η έκθεση αντικτύπου, πού είναι, δεν έχει κατατεθεί ακόμα. Mm-hmm. Πού είναι ο κανονισμός της πολιτικής απορρίτου του Υπουργείου? Ούτε αυτός υπάρχει. Σύμφωνοι, αλλά η καλλιέργεια ενός κλίματος ότι μπορεί διάφοροι περίεργοι να παρισφρήσουν, να παρακολουθήσουν, να κάνουν. Αυτή η διάθεση συνωμοσιολογίας και δεν το προσάπτω προσωπικά σε έναν Νικό. Καλλιεργεί μια έλλειψη εμπιστοσύνης για να λειτουργήσει ένα πράγμα το οποίο από μόνο του είναι δύσκολο. Βοηθάμε την κοινωνία. Να πει μια κουβέντα και ο Αντώνης Δελατόρας. Να σηκώσω το χέρι Νίκος μαθητής να πω κάτι. Είναι αναγκαία, αλλά όχι reality. Μας όχι το big reality από πού να πω κάτι. Μια κουβέντα να πει ο Αντώνης. Είναι αλήθεια, αν μου επιτρέπετε, είναι αλήθεια ότι χρειάζονται κανόνες ασφάλειας με τους κωδικούς που συνδέονται με τα αίθουσα κλπ. Και αυτό πρέπει να τηρούνται και καλά κάνει η αρχή και ζητήσει. Από την άλλη, αγαπητέ Νίκο, και τα ξέρεις πιο καλά από μένα, ένας άνθρωπος μοντέρνος είσαι κι εσύ. Η τεχνολογία έχει φτάσει τέτοια επίπεδα που αυτά είναι αναπόφευκτα και σε καθημερινότητα. Εγώ θα πω ένα παράδειγμα. Ότι ο γιος μου κάνει μεταπτυχιακό στο Λονδίνο και επειδή λόγω κορονοϊού εδώ, συνδέεται με καθηγητές και με ολόκληρο τμήμα από το σπίτι όλοι, και κάνει μάθημα για το μεταπτυχιακό. Με τους κωδικούς και με τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνει για να υπάρχουν τα δεδομένα τα προσωπικά. Λοιπόν, αλλάζουμε, παιδιά, θέμα. Το μεταπτυχιακό του Πανεπιστημίου που κάνεις από καθέδρα στην δασκαλία, μάλιστα. Όχι στο δημοτικό, στο νηπιαγωγείο, το γυμνάσιο και στο λύκειο. Okay, να διασφαλιστούν λοιπόν όλα, λοιπόν. Καμία αντίρρηση. Κανείς δεν θέλει να είναι θύμα όλα αυτά. Ένα λεπτό, κύριε οικονό μου. Δεν ανακαλύπτουμε την ποιήτηδα. Ό,τι γίνεται παγκοσμίως. Πουθενά παγκοσμίως δεν υπάρχει reality μετάδοση του μαθήματος στην κοινότητα. Πουθενά. Μέσα εξ αποστάσεως, κύριε Φίλη, υπάρχει τηλεεκπαίδευση, Νίκο.
Παντού υπάρχει. Με κανόνες. Με κανόνες. Μα γι' αυτό μιλάμε. Και αν θέλουμε να είμαστε όλοι χρήσιμοι, ας κοιτάμε το γενικό και όχι να γενικεύουμε το επιμέρους. Ξαναλέω, να αντιγράψει η κυβέρνηση αυτό που γίνεται στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Αμερική. Αυτό. Δεν υπάρχει reality πουθενά. Να μην αντιγράψουμε αυτό που γίνεται σε αυτές τις χώρες, γιατί καταστράφηκαν στην Ελλάδα. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Τώρα, κύριε φίλη, εξέτει τα παιδιά μας και τους καθηγητές. Κύριε φίλη, πάμε στην πολιτική γραμματεία για να δούμε τι συζητήσατε χθες. Δεν έχει παιδαγωγική αξία, το τονίζω. Και σωστά η ΟΛΜΕ, η ΔΟΕ και ο ΙΕΛΕ, όλοι, χωρίς καμία παράταξη εναντίον, όλες οι παρατάξεις, αντιδρούν, αντιδρούν. Το τονίζω, το αύριο κάνουν κινητοποίηση. Το καταθέσαμε, ολοκληρώνουμε τη συζήτηση αυτή, κύριε φίλη. Τους εμπιστεύεστε, συγγνώμη, τα παιδιά μας, τα ΟΛΜΕ, εμπιστεύουμε την ώρα τώρα με το θέμα αυτό. Είναι κάτι εντελώς απομονωμένο από τον κύριο κορμό των εκπαιδευτικών. Όταν καλέσαν σε στάση εργασίας, πήγανε το 0,36%. Εντάξει, αλλά είναι η ΟΛΜΕ όμως. Είναι ένα θεσμικό όργανο κορυφαίο τώρα. Εκφράζεται. Ψηφισμένο είναι. Η εναρμόνιση με τον κλάδο τον οποίο εκπροσωπείς. Αφήστε τους εκπαιδευτικούς χωρίς πίεση να επιλέξουν τα κάνουν μια στάξη. Αν θα μπει κάμερα μέσα στάξη. Μόνοι τους δεν πήγανε. Δεν τους κράτησε. Κύριε φίλοι, αφήστε τους εκπαιδευτικούς να επιλέξουν. Να μην μπει κάμερα μέσα στάξη. Επέλεξαν και δεν πήγαν. Πάμε να προχωρήσουμε, ρε παιδιά, και παρακάτω. Χθες, κύριε φίλοι, είχαμε μια πολιτική γραμματεία που είχε μεγάλο ενδιαφέρον από ό,τι διάβαζα στα ρεπορτάζ εδώ των συναδέλφων. Και υπήρχε μια διαμάχη των κορυφαίων από τον κύριο Τσακαλώτο στον κύριο Σκουρλέτη που μίλαγαν με διαφορετική γλώσσα και η δική σας παρέμβαση είχε σημασία που επαναφέρατε στην πραγματικότητα μια ρητορική που είχατε καταθέσει σε ένα άρθρο σας στην εφημερίδα Εποχή. Συζητήσατε και για το ενδεχόμενο εκλογών. Μπήκε και το θέμα του Πολάκη και του πάρτι που διοργάνωσε στο σπίτι του με άλλους κορυφαίους, δηλώνοντας και αυτός μια παρουσία, εν πάση περιπτώσει. Πού βρισκόμαστε, τι ακριβώς είπατε λοιπόν χθες, για πείτε μας. Κύριε οικονόμου, έχετε μια ικανότητα να μετατρέπετε τα πάντα σε reality. Γιατί είναι reality, λοιπόν, κύριε φίλε. Να σας κάνω λοιπόν ζωντανή μετάφραση τη συνεδρίαση τη πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Είστε δημοσιογράφο. Εικόνα δεν είχαμε όμως. Λοιπόν, λέω λοιπόν τώρα. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Λέω λοιπόν. Βλέπω ότι ζωγραφίζει, φωτογραφίζει τώρα με τον τρόπο του βέβαια. Παρακαλώ. Ήταν μια πολύ καλή συνεδρίαση. Δεν κουβεντιάσαμε ότι θα γίνουν εκλογές όπως είπατε. Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα. Φοβάστε τις εκλογές, κύριε φίλη. Εγώ αυτό βλέπω. Στο χωριό μου, κύριε φίλη, λένε μια παροιμία. Σκιάζεσαι και φοβερίζεις. Αυτός φοβάστε λοιπόν, είστε εσείς και προσπαθείτε να φοβερίσετε, να διώξετε το κακό. Όποιος θέλει να προκαλέσει εκλογές με γεια του και χαρά του. Εγώ ακούω τις διαβεβαιώσεις που δίνει η κυβέρνηση. Θέλετε. Και με ενδιαφέρει κάτι περισσότερο να γίνουν εκλογές. Δεν μιλάμε τώρα έτσι. Ποιο είναι το βασικό. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Τις θέλετε τις εκλογές. Τι σημαίνει τις θέλετε. Εμείς προκαλούμε τις εκλογές. Συγγνώμη. Όχι, τι είναι οι εκλογές. Παγωτό. Πολιτικό έτοιμο. Αυτό είναι, κύριε Παναγιώτη, οι εκλογές. Επαναλαμβάνω, υπάρχει σήμερα ανάγκη εκλογών. Δεν υπάρχει. Υπάρχει. Πέστε μου. Όχι, όχι, εγώ ρωτάω αν υπάρχει έλλειψη πολιτική νομοποίηση. Αν υπάρχει πολιτικό αίτημα το ΣΥΡΙΖΑ για εκλογές. Μα το θέτετε, κύριε φίλε. Διαρκώς μιλάτε για εκλογές. Και ο πρόεδρός σας το είπε. Και ο πρόεδρός σας το είπε. Ξαναρωτώ. Υπάρχει έλλειψη πολιτική νομοποίηση. Μα μην ρωτάτε, να απαντήσετε, λέμε. Όταν θέτει κάποιο ένα ζήτημα, είναι λογικό να ρωτήσει. Το θέλει να γίνουν εκλογές. Μα δεν προτείνουμε να γίνουν εκλογές. Τι σημαίνει. Επαναλαμβάνω, ζητάτε εκλογές. Αυτό ρωτάω. Ποιος ρωτάει, εσείς ποιος είστε που το ρωτάτε, ο πρωθυπουργός της χώρας. Εγώ είμαι δημοσιογράφος που όταν βλέπω ένα κόμμα να ασχολείται συνέχεια με τις εκλογές, αναρωτιέμαι αν πραγματικά θέτει έτοιμα εκλογών. Μην φτιάνετε σενάρια. Δεν ασχολούμαστε. Με τα προβλήματα ασχολούμαστε. Ανεργία πάει για 27%. Ανεργία πάει για μείωση μισθών 25%. Το ακούσατε. Το διαβάζει στο βήμα της Κυριακής. Πάμε για μειώσεις μισθών οριζόντια 25%. Τουρισμό, διαλύεται. Περιμένετε, κύριε φίλη, περιμένετε. Μην κανονολογείτε. Κύριε φίλη, εδώ, κύριε φίλη, κύριε φίλη, εδώ δεν είσαστε διευθυντή τη Αυγή τώρα να βγάζετε τίτλου. Αφήστε τα αυτά. Υπάρχουν γεγονότα και μετά δεν τα κρίνουμε. Αυτά που λέτε δεν υπάρχουν. Αυτά είναι τίτλοι. Με καταστροφολογία δεν γίνεται. Κάνετε τώρα τον αρχιδιάκτη. Όχι, που των παιδιών στα τμήματα. Όταν μιλάμε για τον κορονοϊό, μείωση των παιδιών στα τμήματα, αυξάνουν τα παιδιά αυτό που λέτε τώρα, κύριε φίλε. Διώχνουν τα παιδιά από τα επάρεντε χρήματα. Το 25% μείωση που λέτε τώρα είναι λαϊκισμός και όχι λαϊκότητα. Για να σα επαναφέρω στο άρθρο σας. Κινδυνολογίας. Λαϊκισμός και κινδυνολογία. Το άρθρο χθες του Βήματος, το διαβάσατε. Το διάβασα το άρθρο του Βήματος. Αλλά το Βήμα δεν λέει για οριζόντια μείωση 25. Εσείς το μεταφράζετε. Ανακοίνωσε κάποια κυβερνητική απόφαση.
Αυτή είναι η κίνδυνη, λέω. Απόφαση για κάτι αυτούς τέτοιο. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε. Κίνδυνοι στην οικονομία υπάρχουν, κύριε φίλη, το λέμε όλοι. Και όχι να σεναριολογούμε και όχι να δημιουργούμε καταστάσεις reality. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε φίλη. Αυτός ο νεοαυριανισμός που λέγεται από τον κύριο Σκουρλέτη, σε τι αφορά, ποιον εκφράζει, τι λέει, γιατί, τι νόημα έχει? Οριζόντια στην πολιτική ζωή της χώρας υπάρχουν φαινόμενα ενός λαϊκισμού, ο οποίος είναι επικίνδυνος για την κοινωνική και οικονομική πορεία της χώρας. Οριζόντια, σε όλα τα κόμματα. Ποιος είναι αυτός? Παντού. Στον χώρο σας πώς εκφράζεται αυτός? Αυτό μπορεί να το δει κανένας από τη διατύπωση διαφόρων απόψεων και συμπεριφορών. Να το είπε ο κύριος Σκουρλέτης, αλλά δεν εμφάνισε. Ο κύριος Σκουρλέτης έχει δίκιο. Ο κύριος Σκουρλέτης. Επαναλαμβάνω, εσείς κύριε Παναγιώτου, καταλαβαίνετε στην Νέα Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ, παντού υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Φυσικά. Εγώ ρωτά κάτι συγκεκριμένα. Μάλιστα λοιπόν, για το χώρο σας λέω. Ο γραμματέας του κόμματός σας. Και η μικροπολιτική στην οποία επιδίδεται και η μικροπολιτική, κύριε Παναγιώτου, και η μικροπολιτική με την οποία γίνεται αντιμετώπιση αυτού του σοβαρού πολιτικού φαινομένου που διαχρονικά σφραγίζει την πολιτική ζωή και οδηγεί σε αδιέξοδα τη χώρα μας, ενώ το θέμα του λαϊκισμού, η μικροπολιτική αντιπαράθεση η οποία προκύπτει από τις ερωτήσεις που κάνετε στη χώρα, δυστυχώς, δεν μας βοηθάει σε τίποτα. Πρέπει να υπάρχει προγραμματική αντιπολίτευση. Αυτό το καταλάβαμε. Άρα δεν συμφωνείτε με τον κύριο Σκουρλέτη? Είπατε. Δεν συμφωνείτε με τον κύριο Σκουρλέτη? Εσείς επιμένετε, επαναλαμβάνω. Συμφωνώ με τον γραμματέα του κόμματος, με το κόμμα μου. Δεν είναι αυριανικό. Το κόμμα μου δεν είναι αυριανικό. Είναι σαφές. Εσείς εκείνη την ερώτηση για τα κονδύλια. Γιατί δεν την υπογράψατε εκείνη την ερώτηση για τα κονδύλια? Ποια κονδύλια? Για τα κονδύλια που μοίρασε η κυβέρνηση στα μέσα ενημέρωσης. Γιατί δεν βάλατε την υπογραφή σας? Ζητάμε να δημοσιευτούν τα στοιχεία. Ποιους τάισε η κυβέρνηση? Mm-hmm. Είμαστε υπέρ του να δοθούν χρήματα στα μέσα ενημέρωσης. Δεν θέλουμε να κλείσουν σε στιγμές κρίσης, βεβαίως. Καμία αντίρρηση. Αλλά με διαφάνεια. Ποιους τάισε η κυβέρνηση για να ελέγχει τα μέσα ενημέρωσης? Αυτό ζητάμε. Γιάννη Λοβέρδο, πες μια τελευταία κουβέντα να κλείσουμε. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει πρώτο θέμα πρόωρων εκλογών. Δεν το συζητά ο Πρωθυπουργός αυτό. Ο καθένας από εμάς μπορεί να έχει μια άποψή του. Εγώ προσωπικά είμαι υπέρ των πρόωρων εκλογών, αλλά δεν είναι η κυρίαρχη άποψη. Άσε υπέρεση, Γιάννη. Για πότε λες, Γιάννη, εσύ? Για άμεσα. Εγώ θα έλεγα για άμεσα, ναι. Για μέσα αλλά τον είναι όμως μια προσωπική μου άποψη, η οποία δεν την εστερνίζεται ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς. Η οποία υπεύθυνα αντιμετωπίζει την κρίση και την πανδημία η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Εσύ γιατί το λες αυτό, Γιάννη, τώρα? Μισό λεπτό, κύριε φίλη. Αυτό είναι υπεύθυνη τοποθέτηση. Είναι υπέρ των πρώτων εκλογών. Περιμένετε, κύριε φίλη, να δούμε τι λέει ο άνθρωπος. Είναι υπεύθυνη τοποθέτηση αυτή. Κύριε φίλη, θα μας αφήσετε να κάνουμε τη δουλειά μας. Δίνει μια μάχη και οι βουλευτές της περιφέρειας θα κανένα και δεν θέλουν εκλογές. Κύριε φίλη, είστε πολιτικός, δεν είστε δημοσιογράφος. Ποια κοινότητα είναι αυτή? Αφήστε μας να δούμε. Είναι διάλογος αυτός. Κύριε Λοβέρδο. Κοιτάξτε. Ο φίλης εκμεταλλεύεται τη φιλία μας. Όχι, κύριε φίλη, να σας αφήσουμε. Ο κύριος Κυριακής, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, τρέμουν τις πρόωρες εκλογές. Τις τρέμουν. Γιατί ξέρουν ότι θα υποστούν πολύ μεγάλη ήττα. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Ο κύριος Φίλης και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλουν προσφυγή στο λαό. Θέλουν συλλαλητήρια όπως αυτό που διοργανώνουν αύριο εις βάρος της δημόσιας υγείας κύριε, και εις βάρος του κοινωνικού. Παιδιά, κλείνουμε εδώ. Ένα σημείο θέλω να πω μόνο. Δεν όταν θέλουν πανδημία με τόσα προβλήματα. Είπαμε δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε. Περιφέρονται οι βουλευτές. Αφήστε να γυρίσουμε στο στούντιο με την κανονικότητα για να τα πούμε εδώ. Μια υπεύθυνη κυβέρνηση η οποία πράττει το καθήκον της. Πάμε σε διάλειμμα. Κύριε Λοβέρδο, κύριε φίλη, καλημέρα. Να δούμε και μια εικόνα απ' έξω τώρα που άρχισε και η κανονικότητα στους δρόμους από ό,τι βλέπω. Κοιτάξτε εδώ, αυτοί φαγωθήκαμε να γυρίσουμε στην κανονικότητα. Πάντως, Δημήτρη, για να το κλείσουμε το προηγούμενο, υπάρχει ένα καινούριο πολιτικό στοιχείο σε όλο αυτό που συζητάμε για το ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ είναι σε εσωτερική περιδίνηση, για πρώτη φορά φαίνεται τόσο ανίσχυρος εσωκομματικά ο κύριος Τσίπρας που δεν μπορεί να το ελέγξει. Πώς, χθες επέβαλε την τάξη από ό,τι είδα. Τι επέβαλε την τάξη? Ισορρόπησε την κατάσταση. Τι ισορρόπησε? Υπήρξε καμία. Υπήρχε μια ψηλότητα. Ανοιχτή σύγκρουση. Μικρές μειοψηφίες που δεν αλλάζουν. Αλλά ο κύριος Τσίπρας είναι. Εντάξει, δεν αμφισβητείται ο Τσίπρας. Τώρα δεν αμφισβητείται, αλλά είναι πιο ανίσχυρος από ποτέ. Παιδιά, καλημέρα. Δείτε λοιπόν αυτή την εικόνα. Άρχισαν τα προβλήματα, όπως καταλαβαίνετε. Βγήκε ο κόσμος, βγήκε και το εμπόριο έξω, βγήκαν τα μαγαζιά. Έχουμε τη συνηθισμένη εικόνα που βλέπουμε πάντοτε εδώ στην παραλιακή. Χρόνια λοιπόν, σου πολλά. Πάμε για διάλειμμα. Ευχαριστώ τα παιδιά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Περάστε στο σαλόνι μας για τα κεράσματα. Περνάμε. Επιστρέφουμε εμείς σε λίγο. Διαγωνισμός από την